Κέντρο. Εμείς στο κέντρο πιεζόμαστε από παντού. Έτσι, σωστό είναι. Φαίνεται αυτό, αυτό είναι που και βιώνουμε. Και στις δημοσκοπήσεις επίσης. Φυσικά, βεβαίως. Εκεί τι ακριβώς θα κάνετε? Όχι, πριν θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Πρώτα όμως θέλω να πω, να συνεχίσουμε λίγο στην προηγούμενη συζήτηση. Είναι λάθος συζήτηση για τις προσλήψεις. Οι προσλήψεις είναι ένα πράγμα. Το δημόσιο είναι ένα πράγμα που δεν τελειώνει ποτέ. Και αυτό πληρώνουμε. Δηλαδή, η λαμπρή μεταπολίτευση, το μεγάλο της ζόρι, ήταν το δημόσιο. Το άλλο το θέμα που καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να το δομήσει. Να δούμε όμως τι κάνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Να δούμε λίγο όλα αυτά τα χρήματα. Κυρία Καφαντάρη, θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πού βρίσκονται αυτοί οι πόροι και πραγματικά πέρα από τις έρευνες, πέρα από τα στατιστικά, ας βγούμε, οι οικογένειές μας, οι άνθρωποι που έχουν φοιτητές, παιδιά και σπουδάζουν. Οι άνθρωποι που είμαστε σαν και εμάς, που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στο ενίκιο μας, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, να είμαστε στις υποχρεώσεις μας, κύριοι, και απέναντι στην εφορία, και οι μισθοί μας συνέχεια μειώνονται. Δεν μειώνονται. Όχι, μειώνονται οι μισθοί και χάνονται οι δουλειές. Η ανεργία καλπάζει. Κάνετε λάθος εσείς. Έφτασε. Δεν με ενδιαφέρει κανένα ποσοστό από αυτά που λέτε. Ούτε τα επίσημα στοιχεία. Μην τα υποτιμάμε. Εάν κάνετε 15 τηλέφωνα και τώρα το τριήμερο που ο καθένας πηγαίνει στον τόπο του και στα χωριά του και δει ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, εκεί χρειαζόμαστε μία απάντηση. Καταστροφολογία. Καταστροφολογία καμία. Για ποιο λόγο? Καμία. Ζείτε μέσα στον κόσμο. Φυσικά. Κάνετε δουλειά και μέσα στον κόσμο. Επειδή και εγώ λοιπόν κάνω και 20 χρόνια δουλεύω στο ελεύθερο επάγγελμα. Πάντως τα επίσημα στοιχεία να τα λαμβάνουμε είναι υπόψη μας. Μην κινδυνολογούμε. Τέτοια κατάσταση. Καμία ιδεοληψία δεν έχω. Το ποτάμι το έχει αποδείξει. Μειώνεται συνέχεια ο μισθός. Αυξήθηκε ο κατώτερος μισθός, κυρία Παπαδάκη. Και μιλάτε ότι μειώνονται μισθοί. Καταργήθηκε ο υποκατώτατος. Μειώνονται μισθοί. Τι λέτε τώρα? Με την κοινωνία. Εγώ έχω, εσείς δεν έχετε, γιατί τα βλέπετε μέσα στο μύθο σας. Του δημοσίου. Και δεν είναι κακό να προσλήφθουν 3.500 στην ειδική αγωγή. Φυσικά δεν είναι. Ωραία, κακό. Λοιπόν, γιατί κατηγορείτε το δημόσιο? Θέσεις εργασίας. Είναι κακό στην υγεία και στην παιδεία προσλήψεις. Αυτό είναι το δημόσιο. Μιλάτε με εύκολα όμως. Όχι. Αυτά είναι το δημόσιο το οποίο θέλετε να συρρυκνωθεί με αυτά που λέτε. Κυρία Παπαδάκη, βλέπουμε όχι απέναντι. Εάν δεν είχαμε το 2019 μια προεκλογική έτσι κι αλλιώς χρονιά, δεν θα μιλούσαμε για προσλήψεις. Δεν θα είχαμε πρωτοσέλιδα για προσλήψεις, θα ήταν άλλη ατζέντα σήμερα. Ένα αυτό. Πάντως βλέπω ότι ενώ στα εθνικά είστε κοντά, στα κοινωνικά θέματα και τις προσλήψεις και σε αυτά, η τόνη μεταξύ Ποταμιού και ΣΥΡΙΖΑ είναι υψηλή. Στα εθνικά, δύο λεπτά, στα εθνικά είμαστε εμείς συνεπείς στις αρχές μας. Εάν, επειδή φαντάζομαι ότι μιλάτε για τις πρέσπες και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, σας θυμίζω και εσείς που καλύπτετε το ρεπορτάζ και όλοι ξέρετε ότι το ποτάμι από τη γέννησή του είχε μιλήσει. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη, να βάλουμε στην κουβέντα μας και την Αλεξία. Αλεξία, εγώ δεν θέλω να επέστρεψω στην κυρία Καφαντάρη. Μια ερώτηση να κάνω πριν. Το οποίο δυστυχώς το απολέσαμε 11 χρόνια μετά. Μήπως δίχασε ο κύριος Ζαχαράκη. Αναφέρεται στην κυρία Ζαχαράκη και λέει τελικά σας βγήκε. Τελικά θα δούμε αν θα βγει. Γιατί στην πραγματικότητα, κοντός ψαλμός αλληλούια, το πώς θα διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση το θέμα των Πρεσπών θα είναι το δικό της δεν βαρύδι. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Το παράδειγμα του ποταμιού, ξέροντας όλα τα προβλήματα τα εσωτερικά και χωρίς να μετρήσει το κομματικό του κόστος, έμεινε συνεπές σε αυτό που θεώρησε πατριωτικό χρέος. Αυτή είναι η δική μας θεωρία. Αυτό είχαμε πει από την αρχή. Ωραία. Όχι, συγγνώμη. Θέλω να πω το εξής. Ότι οι άνθρωποι που θέλαν τη συμφωνία δεν ήταν μόνο στο ποτάμι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και στο κίνημα αλλαγής και στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ποιο ήταν η δυσκολία έκφρασης του λόγου? Το πολιτικό κόστος και η θέση του καθενός. Αν απελευθερωθούμε από αυτό, αυτό είναι το στίχημα της επόμενης μέρας. Αν θέλουμε να οριμάσουμε πραγματικά από το τέλος των μνημονίων και όταν θα βγούμε πραγματικά από τα μνημόνια, θα είναι όταν θα έρθει αυτή η στιγμή. Είστε ποταμός, κυρία Παπαδάκη. Ποταμί. Δικαιώνει το βασικό να υπάρχουν όλα τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς. Ο δικός μου τίτλος θα είναι του χρόνου να μην γιορτάζουμε. Η νίκη μας θα είναι να μην υπάρχει γιορτή της γυναίκας. Να μην γιορτάζουμε, τη μέρα της γυναίκας.